Δεν ξέρω φέτος, κύριε Βιεννητάκη, που είσαστε ο Γενικός Γραμματέας, αλήθεια, πόσες επιστολές έχετε στείλει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν. Δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός πρέπει απλά να αναλάβει την ευθύνη να συντονίσει την κατάσταση. Οι πολύ περισσότερες επιστολές ενημέρωση είναι στους υπουργούς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή και τελικά δεν τα καταφέρουν. Και αυτό για μας πλέον είναι δεδομένο ότι είναι θέμα πολιτικής και όχι θέμα αστοχιών. Πρωθυπουργός, κοινοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εργασίας και Νομικών Υποθέσεων, μετανάστευσης και ασύλου, ναυτιλίας, νησιωτικής πολιτικής, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμου. Ξέχασα κάποιο? Όχι. Αυτά. Ναι. Αυτά είναι. Όλοι αυτοί εμπλέκονται ώστε να βρεθεί λύση και στην εγχώρια εργασία όσον αφορά την εργασία στην Ελλάδα, αλλά και στην μετάκληση από εργάτες από τέτοιες χώρες. Όλοι αυτοί πρέπει να συμφωνήσουν, μάλλον όλοι αυτοί πρέπει καταρχήν να αποδεχτούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πρόσφατα είχαμε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Χρυσουλάκη, το Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, και ουσιαστικά μας είπε ότι ήταν έκπληκτος που υπάρχει τέτοιο θέμα, τέτοιο πρόβλημα. Εντάξει, ζούμε ένα θέατρο πραγματικά του παραλόγου. Ναι. Το δεδομένο όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή καθημερινά η αγροτική διαδικασία, η αγροτική παραγωγή διαδικασία αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Όλοι οι αγρότες μας έχουν κάθε μέρα το πρόβλημα, διωγγώνεται. Και δεν είναι πρόβλημα μόνο της Κρήτης, γιατί αυτή τη φορά στην επιστολή που στείλατε σε όλους τους προαναφερόμενους είσαστε μαζί με τους εκπροσώπους φορέων από τη Μεσσηνία, έτσι? Ακριβώς. Είναι από την περιοχή της, από τα Φιλιατράκια, από τους Γαργαλιάνους, οι οποίοι έχουν αντίστοιχη δομή στις καλλιέργειές τους με την Κρήτη. Έχουν δηλαδή και θερμοκήπια και σαφώς πολύ μεγάλο όγκο εκτάσεων από λεωκαλλιέργεια. Άρα και εκεί τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα, γιατί αυτοί έχουν και ενώ έχουν περιοχές πιο κοντά στην περιοδική Ελλάδα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να φέρουν κόσμο για εργάτες, τελικά είναι πολύ πιο απομονωμένοι από ότι εμάς. Πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Λέτε να πιάσει τόπο αυτά τα στοιχεία που τους στέλνετε, γιατί λέτε εμείς διαπιστώνουμε τελικά ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης, μετά στη συνέχεια προσθέτετε και λέτε έτσι στην ροή της κουβέντας σας ότι, ξέρετε, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά ο ένας με τον άλλον ανάμεσα στα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν την εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει. Γι' αυτό λέτε να πιάσει τόπο αυτό που λέτε, ότι ως αγροτικοί σύλλογοι εκπροσωπούμε αγρότες από τις περιφέρειες Κρήτης και Μεσσηνίας, όπου παράγονται το 35,7%, 43.561 στρέμματα σε θερμοκηπιακά προϊόντα και το 35,5%, 2.672.650 στρέμματα σε ελαιόλαδο ανά την Ελλάδα. Λέτε να πιάσει τόπο? Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε. Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Αυτό το κομμάτι θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, να δούμε εάν έχει μείνει ίχνος φιλότιμου πλέον. Πραγματικά. Έχουμε απογοητευτεί τόσο πολύ και πραγματικά ο τίτλος της επιστολής που είναι «Μετανιώνω που έγινα αγρότης και έμεινα στην Ελλάδα», το ακούμε πολύ συχνά από τους νέους αγρότες, από τη νέα γενιά, η οποία βλέπει πραγματικά την απαξίωση σε τόσο έντονο βαθμό. Καθημερινά είναι αδιανόητο το πώς όλοι αυτοί οι υπουργοί που εμπλέκονται σε όλα αυτά τα ζητήματα θέλει ο καθένας να το δει αποκλειστικά από τη δικιά του σκοπιά. Και χωρίς να ενδιαφέρεται να δείχνει κανένα σημάδι ενδιαφέρον για το τι βιώνει ο αγρότης πραγματικά σήμερα. Κανένα. Εντελώς διαφορετική οπτική έχει ο Υπουργός
εξωτερικών για αυτό το ζήτημα. Εντελώς διαφορετική οπτική έχει ο Υπουργός Εργασίας για αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Έτσι λοιπόν, αφού είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ας κατανοήσουν ότι όλο αυτό θα χτυπήσει εκλογικά. Θέλουμε ένα έμεσο μήνυμα, αλλά είναι στο χέρι τους αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να κάνουν έστω και καθυστερημένα αυτό που πρέπει. Τι άλλο να πούμε. Κύριε Βιεννητάκη, η ελαιοπαραγωγική περίοδος τσουλάει κανονικά έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, και αν όχι με τι δυσκολίες, με τι ρυθμό? Οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σας είπα ότι καθημερινά γίνονται πιο έντονα τα προβλήματα. Είναι τα εργατικά χέρια, εννοείται. Τα εργατικά χέρια είναι το κύριο θέμα. Ωραία. Το οποίο προφανώς, επειδή είναι συγκεκριμένος ο αριθμός εργατικών χεριών, για να εξυπηρετήσουν μία καλλιέργεια, προφανώς θα λείψουν από μία άλλη, όπως είμαστε δομημένοι τώρα. Και αυτό δημιουργεί εντάσεις καθημερινά σε περιοχές όπως η Ιεράπετρα, την Πάκη και Χανιά. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά τόσο εσείς όσο και ο κύριος Ορφανουδάκης από το την Πάκη να λέτε ότι εδώ υπάρχουν και άλλα ευτράπελα, γιατί ουσιαστικά μπαίνει στην ζήτηση της καθημερινότητας. Ακριβώς. Ή στη μαύρη εργασία πολλές φορές ο μισθός, το μεροκάματο του κάθε εργάτη, η πλειοδοσία, εγώ δίνω 30, εγώ 40, εγώ 50, σχηματικά το αναφέρω, εγώ 60, και έτσι δημιουργείται μία κόντρα και μία ανισότητα άνευ προηγουμένου. Η οποία να σας ενημερώσω ότι πολύ φοβόμαστε, δεν ξέρουμε πού θα υπάρξει η έκρηξη για όλο αυτό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ο φόβος, γιατί σας λέω, σε περιοχές όπως αυτές που ανέφερα, η Ιεράπετρα, την Πάκη και Χανιά, όπου έχουν παράλληλες αγροτικές δραστηριότητες, θερμοκήπια και ελαιοκαλλιέργεια, που για να εξυπηρετήσω, ξαναλέω, ότι μια καλλιέργεια θα πρέπει να λείψουν από την άλλη, και με αυτό τον καιρό ο οποίος επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών και οι καλλιεργητικές εργασίες που απαιτούνται καθημερινά είναι πολύ περισσότερες. Πραγματικά δεν ξέρουμε πόσο ο αγρότης θα μπορέσει ακόμα να σφίγγει τα δόντια και να κάνει υπομονή σε όλο αυτό τον παραλογισμό που βιώνει κάθε μέρα. Είναι από την άλλη και η μισθή, είναι και το κόστος, είναι η παραγωγή, είναι τα λοιπάσματα, είναι όλα αυτά τα οποία είναι η ενέργεια, είναι όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά βιώνει ο κάθε παραγωγός. Γι' αυτό νομίζω ότι τα λέτε όλα αυτά και λέτε δεν ξέρουμε τελικά που θα βγάλει. Ακριβώς. Διότι είναι ανισότητες, κόστος παραγωγής, πλειοδοσία στα μεροκάματα και έτσι το ένα έρχεται. Οι υποχρεώσεις που τρέχουν και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αυτό είναι. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Μάλιστα. Πραγματικά ελπίζουμε να μην ζήσουμε χειρότερες καταστάσεις σε πολύ ακραία φαινόμενα, αλλά είναι βέβαιο ότι έτσι όπως πάει για αυτή η κατάσταση, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί πλέον για τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Βιεννητάκη, ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.